το περιβάλλον, λέω στη μαμά μου να κάνουμε ανακύκλωση. Εγώ για το περιβάλλον, για παράδειγμα, πετάω το κουτάκι του αναψυκτικού στα σκουπίδια. Εγώ για το περιβάλλον πάω τις εφημερίδες και τον μπαμπά τα μαζεύω και τα πάω στην ανακύκλωση. Εγώ για το περιβάλλον κάνω όταν τελειώνουν οι μπαταρίες μου, τις πετάω στην ανακύκλωση. Όταν φεύγω το δωμάτιο μου σβήνω πάντα το φως για να κάνω οικονομία στο ρεύμα. Και εγώ όταν πλένω τα δόντια μου δεν αφήνω συνέχεια την βρύση νύχτα. Ανακυκλώνω το τετράδιο στο τέλος χρονιάς, διάφορα μπουκάλια. Αν πετάω το σκουπίδι σε ανακυκλωμένους κάδους. Στο νερό, παράδειγμα, όταν το χρησιμοποιούμε στο σπίτι μας ή όταν πλένουμε τα δόντια μας ή όταν πλένουμε τα χέρια μας, το κλείνουμε όταν δεν το χρειαζόμαστε. Και όταν ξυρίζεται ο μπαμπάς μου, πάω και του λέω να κλείνει τη βρύση. Και ανακυκλώνω και χαρτί όταν ζωγραφίζω και δεν μου αρέσουν οι ζωγραφίες, τις πετάω στους κάδους ανακύκλωσης. Όσοι έχουν εμείς δύο χέρια, δύο πόδια και νομίζω μέσα στο κεφάλι μας μυαλό, έχουν κι άλλοι λαοί. Κι όμως αυτοί δεν συμπεριφέρουν όπως συμπεριφέρονται μας. Είναι κακές συνήθειες που πρέπει κάποια στιγμή να τις ξεχάσουμε. Είμαστε καταδικασμένοι, πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον, διότι είναι η ίδια η ζωή μας. Σιγά σιγά γίνεται συνείδηση. Σ' άλλους έγινε νωρίτερα. Τι να κάνουμε, κάτι αργά παρά ποτέ. Ας κάνουμε εμείς το καθήκον μας, παιδιά, και από εκεί και πέρα πιέζονται και οι πολιτικοί, πιέζονται και τα κράτη και θα αναγκαστούν να βάλουν το χέρι στη ζέμη για το σημαντικότερο πράγμα από όλα που είναι το περιβάλλον. Εγώ νομίζω ότι το βασικότερο είναι να διαμορφώσουμε συνειδήσεις. Μόνο έτσι θα προστατεύσουμε τα δάση, γιατί οτιδήποτε άλλο αστυνομικό μέτρο και να πάρουμε, είναι σίγουρο ότι θα αποτύχει. Ευχαριστώ πολύ. Λένε πως είσαι η πηγή της ζωής. Είσαι το σύννεφο. Η βροχή. Είσαι εγώ. Είσαι η φύση μου. Το περιβάλλον που έμαθα να προστατεύω. Ακολουθώντας τη ροή σου, ονειρεύομαι. Μαθαίνω να σε σέβομαι και μαζί σου να υπάρχω. Να απολαμβάνω, να γεμίζω εμπειρίες. Να ζω. Επειδή οι πρωταγωνιστές είναι οι νέοι μας, θα πρέπει λίγο να σας παρουσιάσω τους νέους του προγράμματος. Η Γεωργία Καρασαβίδου, η Σοφία Καρασαβίδου, η Άννη Σοφιάδης.